την ψυχραιμία μας. Προσπαθούμε να συλλέξουμε όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούμε. Μπορούμε να το πούμε και εμείς και να συμπορευτούμε, αν θέλεις, με το Δήμαρχο Αθήνας, τον κύριο Αβραμόπουλο. Ελπίζουμε να είναι έτσι. Ότι η Αθήνα άντεξε. Μπόρα ήταν και πέρασε, η Αθήνα άντεξε. Ήδη είμαστε κοντά περίπου μία ώρα ακριβώς στο τωρίο. Περίπου μία ώρα, 60 λεπτά από το φοβερό σοκ αυτό που πάθαμε όλοι εδώ στο Λεκανοπέδιο. Και οι πληροφορίες που έρχονται θα πούμε. Συγχώρεσέ με αν αυτή τη στιγμή ίσως φανώ λίγο υπερβολικός. Θα πω ότι οι πληροφορίες που έρχονται εδώ είναι μάλλον αισιόδοξες. Δηλαδή, με αυτή τη φοβερή σεισμική δόνηση που νιώσαμε. Του νοσοκομείου, και απλά ήρθαμε για ένα τηλέφωνο να ενημερώσουμε τα παιδιά μας. Εν πάση περιπτώσει. Πολύ. Φοβήθηκαμε πάρα πολύ. Θα σηκωθώ, θα φύγω τώρα. Έτοιμη, μετά φύγω. Ήσασταν μέσα στο νοσοκομείο. Ναι, μέσα. Τώρα σήμερα μπήκα μέσα και φεύγω τώρα. Δεν μπορώ να κάτσω. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ, αρκετά. Τηλεφωνώ κάτω από τα πόδια μας, εκεί τρέμει. Ακριβώς για αυτό το λόγο είναι εκεί. Ο κόσμος φοβάται να μπει στα σπίτια του, γιατί είναι ακόμα παραμένουν στις πλατείες και κυρίως στην πλατεία Κορέη. Σας μιλάω για χιλιάδες κόσμο όμως. Mm-hmm. Εκείνο που έχουμε από επίσημη πηγή είναι από την αστυνομία του Πειραιά, ότι μέχρι στιγμή για την πτώση κάποιες πολυκατοικίες, κάποιου κεντρικού κτηρίου, κάποιου μεγάλου κτηρίου, δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία. Ωστόσο, από την πυροσβεστική έχουμε πάρα πολλούς εγκλωβισμούς σε ασανσέρ πολιτών. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς σε όλη την Αττική. Ναι, αυτό είναι η επίσημη πληροφόρηση. Μπροστά στα μάτια μας ήρθαμε στην κορυφή της λεωφόρου Γεωργίου, που πηγαίνει προς τον προφήτη Ηλία. Ένα σύννεφο σκόνησε αμέσως μετά τον πρώτο σεισμό και λίγο αργότερα διαπιστώσαμε ότι ήταν μια εγκαταλελειμμένη παλιά οικία που κατέρευσε. Δεν άντεξε. Και προκάλεσε βέβαια σκόνη. Σε αρκετό ύψος έφτασε. Οι στιγμές είναι δύσκολες. Ο κόσμος δείχνει στοιχειώδη. Να πω ότι χρειάστηκαν περίπου μια μισή ώρα για να φτάσουμε στο αεροσκοπείο. Θα μεταφέρω όσο μπορώ την εικόνα. Όλοι οι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι από αυτοκίνητα. Ο κόσμος από τις πολυκατοικίες έχει κατέβει στους δρόμους. Θα πούμε ότι υπάρχει μεγάλος πανικός, πράγμα που συνιστούν από το αεροσκοπείο να έχουμε μεγαλύτερη ψυχραιμία. Και αυτό γιατί έχουν δεχτεί η πυροσβεστική υπηρεσία πολλές κλήσεις, κυρίως από ό,τι ακούγαμε από ασυρμάτους στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, κοντά στην οδό Γιώνα, δύο πολυκατοικίες. Πρέπει να υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ίσως σε ασανσέρ. Επίσης και στη λεωφόρο Τατοίου, σε ένα κτίριο. Να πούμε ότι κοντά στην Μεσογείον, στη Μεχαλακοπούλου, που έχει μεταφερθεί σε μία πλατεία, γιατί όλος ο κόσμος, εργαζόμενοι, περιστατικοί, βρίσκονται όλοι έξω, περνούν πολλά ασθενοφόρα. Μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι τα δύο νοσοκομεία παιδών και άλλα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία. Προσοχή λοιπόν και σε όλους κυκλοφορούν στο δρόμο. Να είναι προσεκτικοί και το κυριότερο να αφήνουν δρόμο για να περνούν ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Και Δήμητρα, να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, είναι φυσικό εκεί να υπάρχει η ένταση ενός ρεπόρτερ που τις πρώτες στιγμές μετά από ένα τόσο σφοδρό σεισμό που έχει προκαλέσει. Έχει πέσει η πρόσωψη. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες. Μέχρι στιγμή στο συγκεκριμένο κτίριο. Αυτά είναι τα μέχρι τώρα στιγμή. Παναγιώτη, είπες 6 πολυκατοικίες έχουν πέσει. Κηφισιά. Στην περιοχή της Κηφισιάς. Μεταμόρφωση Μενίδη και Ερυθρέα. Και ένα εργοστάσιο του Παπουτσάνη. Και δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματίες. Αλλά να είστε πάντα σε ετοιμότητα να καλύπτεστε κάτω από τραπέζια ή μεγάλα αντικείμενα τη στιγμή ενός μετασεισμού. Όσοι έχετε εγκαταλείψει τα σπίτια σας, είτε επειδή φοβάστε, είτε επειδή έχουν υποστεί κάποιες καταστροφές. Θα πρέπει να είστε σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε πλατείες και όχι κάτω από πολυόροφα κτίρια. Αυτό είναι πιο ασφαλές. Και κάτι ακόμα. Επειδή μεταδίδουμε πολλές πληροφορίες από το σκάνερ της αστυνομίας και της πυροσβεστικής για καταρρεύσεις κτιρίων και για παγιδευμένους. Αυτές οι πληροφορίες σας μεταδίδουμε, κυρίες και κύριοι, με κάθε επιφύλαξη. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, ρεπόρτερ του Μέγκα, είναι αδύνατον. Επικρατεί κυκλοφοριακό χάος άνευ προηγουμένου στους δρόμους της Αθήνας. Έχουν κοπεί τα τηλέφωνα και έτσι είναι πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες. Και βεβαίως είναι φυσικό οι άνθρωποι που έχουν χτυπήσει. Όπως οπωσδήποτε, τους οποίους δεν τους έχουμε μετρήσει ακόμα, υπάρχουν αρκετοί μετασεισμοί. Και... τι εντάσσεως είναι? Δεν έχουμε στοιχεία ακόμα. Δεν έχουμε ακόμα στοιχεία. Είναι πολύ νωρίς. Τα μόνα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή που μπορούμε να δώσουμε είναι το επίκεντρο και το μέγεθος του κυρίου σεισμού. Ίσως είναι λίγο πρόωρο, αλλά μπορούμε να συνδέσουμε το σεισμό αυτό με το σεισμό της Τουρκίας? Άμεση σύνδεση δεν υπάρχει ανάμεσα στα δύο γεγονότα. Το πιθανότερο είναι βέβαιο ότι έχουμε μια γενικότερη διέγερση στην περιοχή, αλλά άμεση σύνδεση δεν έχουμε κάποια στοιχεία για να το υποστηρίξουμε. Προς το παρόν τουλάχιστον. Προς το παρόν, ναι. Είμαστε κάποιοι δίκανο, κύριε, σημαστε.
Βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε για τίποτα. Απλά μέχρι στιγμής τα στοιχεία δείχνουν ότι ήταν ένας κύριος σεισμός, γιατί αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι ακολουθεί μια μετασεισμική ακολουθία. Το πώς θα εξελιχθεί χρειαζόμαστε ένα 24ωρο να το δούμε για να μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο σίγουρα για αυτό που ρωτάτε. Να επανέλθουμε στη συζήτηση με τα δύο. Τις θέσεις τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν. Όλοι οι υπουργοί είναι επίσης στις θέσεις τους. Στη σύσκεψη ωστόσο μετέχουν, εκτός από τον Πρωθυπουργό ο οποίος προεδρεύει, η αρμόδια υπουργός εσωτερικών δημόσιας δίκης και αποκέντρωση κυρία Βάσο Παπανδρέου, ο υπουργός Πεχοδέ Κώστας Λαλιώτης, ο υπουργός δημόσιας τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υπουργός τύπου Δημήτρης Ρέπας. Μιλήσαμε πριν από λίγα λεπτά με τον υπουργό τύπου, με τον κύριο Δημήτρη Ρέπα, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι δεν υφίστανται σοβαρά προβλήματα. Αυτές είναι οι πληροφορίες τουλάχιστον που φτάνουν στην κυβέρνηση. Επισήμανε και εκείνος αυτό που νομίζω είναι. Κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα ζούμε κι εμείς εδώ τους ισχυρούς μετασεισμούς. Ζήσαμε το σφοδρό σεισμό και βεβαίως θα πρέπει να σας συστήσουμε ψυχραιμία. Είναι αυτή που σώζει ζωές. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο που το επαναλάβουμε. Η χώρα μας είναι σεισμογενής. Υπάρχουν κάποιες ρογμές στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Και κάποιοι μικροσοβάδες που έχουν πέσει. Αυτή τη στιγμή γίνεται αισθητός ένας ακόμα μετασεισμός που διαρκεί λίγο. Σταμάτησε. Είναι δεκάδες. Στους οποίους αναφερόμαστε. Οι μετασεισμοί, ναι, Σοφία. Η Σοφία Τσιλιγιάννη και εκείνη έχει κατέβει μπροστά από τα στούδια του Μέγκα εδώ στην Μεσογείο και να μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στον δρόμο. Είμαστε μεταξύ του κτηρίου του Μέγκα και του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός. Θα πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι εξακολουθούν κάποιοι ασθενείς να βρίσκονται έξω από το νοσοκομείο. Βλέπω μπροστά μου. Γίνεται αισθητός ένας ακόμα αρκετά ισχυρός σεισμός. Είναι συνεχής, δεν ξέρω. Θυμάμαι το 1981, μετά το σεισμό των 6,5 ρίχτερ στις Αλκιονίδες, δεν ήταν τόσο πολύ οι μετασεισμοί. Το χαρακτηριστικό στοιχείο σήμερα, μετά από αυτό το σφοδρό σεισμό, είναι οι συνεχείς μετασεισμοί. Δεν περνάει ένα λεπτό ή δύο λεπτά που να μην γίνεται ένας μετασεισμός. Και τώρα που σας μιλάμε, πάλι η γη τρέμει και αυτή τη στιγμή. Να συνεχίσω εγώ, Νίκο Στραβελάκη, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ασθενείς σε καροτσάκια έξω από σεισμό. Την ώρα του σεισμού βρισκόμουν στον δρόμο, στη συμβολή της Βουλιαγμένης με την Καλλιρόης. Έσβησαν τα φανάρια και υπάρχει σοβαρότατο κυκλοφοριακό πρόβλημα, τουλάχιστον υπήρχε πριν από τρία. Φροντίστε να μην είστε σε μέρος που υπάρχει κίνδυνος, γιατί ακόμα και σε χώρο εξωτερικό μπορεί να υπάρχει πρόβλημα, αν είστε κοντά σε κάποια τζάμια ή κάτι τέτοιο. Δημήτρη. Και να κλειδώσουν, Νίκο, τα σπίτια τους. Αυτό που είπαμε πριν, να κλειδώσετε τα σπίτια σας. Γιατί ο φόβος είναι μεγάλος πλέον, κάποιοι να εκμεταλλευτούν αυτόν τον πανικό που έχει κυριεύσει. Σπίτια και μαγαζιά φεύγοντας. Και να θησαυρίσουν κυριολεκτικά. Είναι μια συμβουλή της αστυνομίας προς όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Να πούμε λοιπόν ότι το επίκεντρο του σεισμού που βρίσκεται ανάμεσα. Και ορισμένα από αυτά είναι κατεστραμμένα γιατί έχουν πέσει πάνω του τζάμια ή ορισμένα άλλα αντικείμενα. Αλλά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την κυκλοφορία. Και αυτό το πρόβλημα πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο από την ώρα στην Αθήνα. Τα φανάρια λειτουργούσαν στην Πειραιώς. Τα φανάρια δεν λειτουργούσαν στη συμβολή της χαμοστέρνας με την Πειραιώς. Επίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ό,τι με την πληροφορία, Νίκος Επακουλόπουλος, Θρακομακεδόνες σε πόλια και. Και το Μενίδη είναι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, Εμίλιο. Μάλιστα. Έχουμε τον Βαγγέλη τον Μαρκουλή στο τηλέφωνο, Θόδωρε. Θα προσπαθήσω να συνδεθώ μαζί του. Μάλλον έχουμε την Ευτυχία την Πενταράκη. Ευτυχία! Ευτυχία, μας ακούς? Ιωάννα, η Αλεξίου. Είναι η Ιωάννα η Αλεξίου. Την ακούμε. Ιωάννα, σε ακούμε. Λοιπόν, υπάρχει η επικοινωνία. Ακούμε και την επικοινωνία που γίνεται για την οργάνωση του ρεπορτάζ. Όλοι στον δρόμο, βέβαια. Εμείς εδώ μέσα στο κτίριο το οποίο κουνιέται συνεχώς. Σε ακούμε. Πού βρίσκεσαι εσύ στο Υπουργείο ακόμα? Βαγγέλη, σε διακόπτω, θέλω να ξαναρχίσεις από την αρχή το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας έδωσες. Θα σε παρακαλέσω να είσαι πιο αργός στην εκφορά σου. Αν άκουσα καλά ανάμεσα στις παρεμβολές, έχουμε πληροφορίες για νεκρό. Να
τα μόνα που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμή. Σας ανησυχεί, υπάρχει το ενδεχόμενο ίσως και μεγαλύτερου σεισμού. Δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε μορφή πρόγνωση, είτε θετική είτε αρνητική, από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ολοκληρώσει τις αναλύσεις και δεν έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο μετανάστευσης του σεισμού από την Τουρκία στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι που μπορεί να εξεταστεί. Απλά φαίνεται ότι υπάρχει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μια διέγερση και στα πλαίσια αυτής της διέγερσης είναι και αυτός ο σεισμός. Όχι, ακόμα, δεν έχουμε υπολογίσει. Ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η πρώτη επίσημη ανακοίνωση για το μέγεθος του σεισμού από τον σεισμολόγο τον κύριο Σκορδίλη στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας. 5,9 ρίχτερ. Και να επισημάνουμε αυτό που είπε και ο κύριος Σκορδίλης, ότι υπάρχει μια διέγερση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αλλά από την άλλη πλευρά, και οφείλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτό μπορεί να σημαίνει μια μεγαλύτερη διέγερση της περιοχής, που σημαίνει μετασεισμός. Και Γιάννη, θυμίζοντας τις πρακτικές τέτοιων σεισμών, κυρίες και κύριοι, απευθύνομαι και σε εσάς βεβαίως πάνω απ' όλα, είναι ότι ένας μετασεισμός, ο οποίος μπορεί να μην είναι 5,9 απαραίτητα, μπορεί να είναι και 5 σκέτο, θα πλήξει όλους εκείνους τους οργανισμούς, τους οικοδομικούς, τους τηριακούς, που ήδη έχουν υποστεί μία ισχυρή καταπώνηση. Ακριβώς αυτό είναι ένα πρόβλημα και γι' αυτό, Τέρενς, έχουμε όλες αυτές τις εκκλήσεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Βλέπουμε τώρα πλάνα από τα πρώτα λεπτά μετά το σεισμό την απόπειρα που κάναμε να επανασυγκροτηθούμε. Εδώ είναι πλάνα του εισόδου του σταθμού με τις σπασμένες τζαμαρίες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να αποφεύγονται ακριβώς οι άσκοπες μετακινήσεις και να περιμένουμε έτσι ώστε να έχουμε επίσημες διαβεβαιώσεις ότι όλα είναι καλά. Το σημαντικότερο είναι να αποφεύγονται τα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Το σημαντικότερο είναι να μην κινούμαστε μάτια και άσκοπα στους δρόμους για το πολύ απλό λόγο ότι επιδεινώνουμε ένα πρόβλημα το οποίο αυτή την ώρα δεν μπορούμε να λύσουμε. Σαφέστατα, το τελευταίο πράγμα το οποίο θα θέλαμε να κάνουμε και που βεβαίως είναι έξω από κάθε λογική μας είναι να ενσπείρουμε τον πανικό ή να επιτείνουμε τον πανικό. Προσπαθούμε απλά και μόνο καταγράφοντας τα γεγονότα και μεταφέροντας πληροφορίες με απόλυτο έλεγχο από την πλευρά μας. Να σας πούμε πρώτον ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι τα κτίρια τα οποία υπέφεραν κυρίως από το σεισμό, και αυτό είναι λογικό, είναι τα αναπαλαιωμένα ή τα διατηρητέα κτίρια, θα έλεγα. Ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Το δεύτερο είναι πως όλες οι κεντρικοί λεωφόροι είναι μπλοκαρισμένοι. Όλοι. Μιλάμε για Κηφισίας, μιλάμε για Ποσειδόνο στο ένα της το κομμάτι, μιλάμε για λεωφόρο Αλεξάνδρας, μιλάμε για Μεσογείον. Ίσως αυτό, Τέρση, να ήταν το γεγονός ότι υπήρξε μια διακοπή των επικοινωνιών, ακόμη και των γραμμών της φορητής κινητής τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα καθένας να ανησυχεί για το τι γίνανε οι δικοί του άνθρωποι. Αυτό οφείλεται κυρίως στην υπερφόρτωση των γραμμών, διότι μέσω του κινητού πλέον όσοι είχαν βγει έξω από τα κτίρια θέλησαν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους. Αυτός είναι ο ένας βασικός λόγος. Και ο δεύτερος είναι ότι, τον οποίο το λέω υπό έτσι σαν ελεγχόμενη πληροφορία, ότι μπορεί να έπαθαν ζημιά με πυλώνες της κινητής τηλεφωνίας που υπάρχουν επάνω σε κτίρια. Ακριβώς. Μου λέγαν βέβαια ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην πραγματικότητα μόνο στην Αθήνα και ιδιαίτερα στην περιοχή του κέντρου και των βορείων προαστίων. Υπάρχουν περιοχές Ελλάδας που ο σεισμός δεν έγινε καν αισθητός. Στην Δυτική Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, δεν αντελήφθησαν τίποτα. Ο συνάδελφος Δημήτρης Θάμου, ο οποίος έρχεται την καταγωγή του από την πλευρά της Κορινθίας, από τους Αγίους Θεοδόρους Λουτράκη, μου είπαν ότι έγινε και εκεί αισθητή η σεισμική δόνηση, οι σεισμικές δονήσεις. Έγινε αισθητή σαφώς όμως σε μικρότερη κλίμακα στα νότια προάστια. Και από εκεί και πέρα, δεν ξέρω βέβαια και κατά πόσο μπορεί να ενδιαφέρει αυτή η προσωπική εμπειρία, αλλά τον σεισμό που ένιωσα Γιάννη φέτος, τώρα, σήμερα, καμία σχέση με τον σεισμό του 81. Έτσι, ήταν σαφώς μεγαλύτερη δόνηση. Πιο ισχυρή ήταν η αίσθηση της δόνησης. Ήταν μεγαλύτερη δόνηση και ξέρεις τι συμβαίνει, Τέρνας. Επειδή έχουμε πρόσφατα αυτά τα οποία συνέβησαν στην γειτονική μας Τουρκία, είναι πολύ πρόσφατα. Το όνομα είναι Γιώργος. Ο Γιώργος Ομερίδας. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Ο Εμίλιος Ολιάτσος είναι. Πού βρίσκεσαι και τι βλέπεις? Έχουμε πληροφορίες, Γιώργο, αν έχουμε τραυματισμούς.
Όχι, όχι, δυστυχώς δεν μας αφήνει να περάσουμε μέσα την είσοδο. Εγώ και συνάδελφος ο Ηρακλής Μπάγιας βρισκόμαστε έξω από τα καγγέλια και παίρνουμε πλάνα αυτή τη στιγμή. Μόνο που μας λένε εδώ οι συνάδελφοι των εκλοπισμένων ότι υπάρχουν αρκετά άτομα μέσα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετά άτομα μέσα στο εργοστάσιο? Ναι, δεν είναι ακριβώς το εργοστάσιο, είναι τα γραφεία της διοίκησης και το σέρβις. Το σέρβις δεν έχει υποστεί ζημιές από ό,τι βλέπουμε από εδώ πέρα, τα κτίρια του, μόνο τα γραφεία της διοίκησης και η είσοδος, εκεί που πηγαίνουν τα ελέγχη και συσκευές. Γιώργο, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να δεις με προσοχή το χώρο γύρω σου και να μας πεις αν εκτός από τα πυροσβεστικά που έχουν στέψει εκεί υπάρχουν και ασθενοφόρα και αν οι άνθρωποι του εργοστασίου Φουρλής έχουν καλέσει σε βοήθεια ασθενοφόρα. Για το δεύτερο δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν μας επιτρέπεται και είσοδος μέσα και δεν μας μιλάει κανένας. Όσο για τα ασθενοφόρα από τη στιγμή που από τη μεριά του είμαστε εμείς δεν βλέπουμε κανένα ασθενοφόρο. Και το μέγεθος του σεισμού ήταν 5,9. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου στην περιοχή της Πεντέλης. Όπως καταλαβαίνετε, όταν ο σεισμός είναι τόσο κοντά, τα 1-2 χιλιόμετρα δεν έχουν σημασία. Είναι μια περιοχή που, όπως θυμάστε όλοι, είχε στο παρελθόν κάποιους μικρούς σεισμούς. Η τελευταία κίνηση που υπήρχε ήταν στην περιοχή της Θήβας το 1984. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, είναι η πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τη διάρκεια και το φαινόμενο και στις διαστάσεις του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας πληροφορήσουμε σε πιο πολλές λεπτομέρειες σε λιγάκι. Είχαμε και πολλούς μετασεισμούς, έτσι. Και εξακολουθούν κάποιες μικρές κινήσεις. Εν τούτης, όπως σας είπε και ο Δήμαρχος, δεν έχουν. Η πόλη άντεξε και είναι προφανές ότι σε οποιαδήποτε τέτοια κίνηση κάποιες μικρές βλάβες, κάποιο συμβάς πέφτει. Αλλά δεν έχουμε ακούσει ακόμα κάποιες κινήσεις οι οποίες να είχαν αποτέλεσμα ουσιαστικές ζημίες, αλλά αυτό νομίζω θα σας το πούν άλλοι. Τι σημαίνει αυτό? Μια στιγμή να τελειώσω. Η πολιτική ηγεσία έχει όλη ενημερωθεί και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι μέσα και παρακολουθεί και συντονίζει διάφορα θέματα. Ο Υπουργός Πεχοδέ και ο Υφυπουργός Πεχοδέ, ο κ. Βερολής και ο κ. Ζαλιώτης, είναι ενήμεροι και παρακολουθούν την κατάσταση. Και όλες οι υπηρεσίες έχουν μπει σε γρήγορση, όπως καταλαβαίνετε, έτσι ώστε να υπάρχει και υπεύθυνη και πληροφόρηση σε βάθος, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πιθανόν κάποιες δράσεις που πρέπει να γίνουν έγκαιρα και υπεύθυνα. Τι σημαίνει το γεγονός? Και θα συνεχίσουμε να σας πληροφορούμε υπεύθυνα και συνεχώς κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του φαινομένου. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιες ενδείξεις ανησυχίας, αλλά βέβαια το φαινόμενο τώρα εξελίσσεται και όπως καταλαβαίνετε αυτές είναι οι πρώτες παρατηρήσεις. Μια συμβουλή για τον κόσμο που πανηγυρίστηκε και βγήκε στον δρόμο? Όλοι πανηγυρίστηκαν. Είναι προφανές ότι μια τέτοια κίνηση και μάλιστα σε μια εποχή που υπάρχει το προηγούμενο της Τουρκίας δημιουργεί κάποιες ανησυχίες. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, δεν έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή τη κίνηση και είναι επιπλέον προφανές ότι οποιαδήποτε στιγμή εμφανιστεί κάτι ανησυχητικό θα σας πληροφορήσουμε αμέσως. Είναι προώρο να πούμε αν πρόκειται για κύριο. Και κυρίως των μετασεισμών. Η πολιτική ηγεσία βεβαίως έχει ενημερωθεί και αυτή τη στιγμή, όπως πληροφορούμε, γίνεται έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τον κύριο Λάλα, οι ζημιές δεν είναι τόσο μεγάλες όσο το μέγεθος του σεισμού. Αυτή είναι μια δήλωση την οποία έκανε ο πρόεδρος του Εθνικού Σεισμολογικού Ινστιτούτου. Σύμφωνα με τον κύριο Λάλα, εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Πεντέλης, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Αθήνας. Εμείς στο χάρτη βγάλαμε Πάρνηθα, έτσι. Υπάρχουν εκτιμήσεις, οι πρώτες εκτιμήσεις ήταν ότι το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται στην Πάρνηθα. Οι μετέπειτα εκτιμήσεις θέλουν το σεισμό στην Πεντέλη, στο σημείο όπου κατά το παρελθόν υπήρξε επίκεντρο άλλων σεισμικών δονήσεων, όχι όμως αυτού του μεγέθους, μικροτέρων. Ο κύριος Λάλας Δημήτρη μας είπε ότι στην ευρύτερη περιοχή αυτή της Πεντέλης έχουν γίνει στο παρελθόν σεισμοί μικρότερης εντάσεως και συγκεκριμένα το 1984 στην περιοχή της Θήβας. Έγιναν αρκετοί μετασεισμοί. Ρωτήσαμε τον κύριο Λάλα τι προβλέψεις υπάρχουν και απάντησε ότι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις ανησυχίας ότι δηλαδή στις αμέσως επόμενες ώρες θα συμβεί κάτι χειρότερο. Πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ότι από εδώ από το αστεροσκοπείο βγήκε πριν από λίγο και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Αβραμόπουλος. Ναι. Έκανε μια λακωνική δήλωση. Είπε ότι η πόλη των Αθηνών άντεξε και ευχήθηκε να πάνε όλα καλά από εδώ και πέρα. Επίσης, να πούμε ότι εδώ στο αστεροσκοπείο βρίσκεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Βενιζέλος,
Υπάρχει κινητοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού. Βεβαίως. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει αυτή τη στιγμή σύσκεψη όλων των συναρμοδίων υπουργών για το θέμα του σεισμού υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του Κώστα Σιμίτη. Ο κύριος Λάλας Δημήτρης μας είπε ότι ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης. Ο κύριος Βενιζέλος παραμένει εδώ και ενημερώνει συνεχώς την πολιτική ηγεσία. Μάλιστα. Νίκο Κουντούρη, θέλω να μείνεις στο αστεροσκοπείο. Σε λίγο θα συνδεθούμε για να ανταλλάξουμε και άλλες πληροφορίες. Εμείς θα πάμε στον Άλκη Τομαλίδη, τον οποίο διέκοψα προηγουμένως. Άλκη, μας μιλούσες για την κινητοποίηση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Ακριβώς. Έλα να μας δώσεις λεπτομέρειες. Το τελευταίο στοιχείο. Σύμφωνα με τις εντολές της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας, έχουν απογειωθεί 4 ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας που εποπτεύουν από τον αέρα τις περιοχές Θρακομακεδόνες, Μενίδη, Γιώσια, Εγάλαιο και Άγιαν Άργυρη. Τι εικόνα έχουν? Προς το παρόν δεν υπάρχει εικόνα, αλλά σαφέστατα με το που θα δοθεί η πρώτη εικόνα θα πληροφορήσουν όλα τα επίγεια μέσα, ώστε να υπάρχει συντονισμός για τους... για να δούμε για την εξακρίβωση των ζημιών. Μάλιστα. Άλκη, πες μας ξανά τα νεότερα τα οποία έχεις για τη σχολή Ικάρων. Η σχολή Ικάρων, όπως είπαμε προηγουμένως, η ιστορική αυτή σχολή που βρίσκεται στο Τατόι, πολύ κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, έχει υποστεί ζημιές, αλλά πρέπει να επαναλάβουμε για να μην ανησυχεί κανένας ότι κανένα... Φαινόμενο το οποίο καταγράφεται εσείς επιστημονικά πλέον. Υπάρχει κάποια σχέση ή οποιαδήποτε μάλλον σχέση με αυτά τα οποία συνέβησαν στην γειτονική Τουρκία? Επειδή μεταδόθηκε λαθασμένη πληροφορία, εγώ είπα ότι δεν έχει κάποια σχέση με το σεισμό της Τουρκίας. Δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε για τέτοια σχέση, αλλά κατά τη γνώμη, κατά δική μου γνώμη, είναι διεγέθηκε η περιοχή από το σεισμό εκείνων, χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι ο σεισμός αυτός τον προκάλεσε εκείνος ο σεισμός. Η ενέργεια ήταν στην περιοχή αυτή όπου έγινε αυτός ο σεισμός. Και απλώς πιθανώς να διαγέθηκε από εκείνο το σεισμό. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για τα όσα μας είπατε και ενδεχομένως σας ενοχλήσουμε και πάλι ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα υπάρξει. Γεια σας. Ο κύριος Βασίλης Παπαζάχος, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, αλλά όπως τονίσαμε και από την αρχή αυτής της εκπομπής, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, τουλάχιστον όσο και οι επιστήμονες που σε αυτές τις περιπτώσεις αποφεύγουν κατηγορηματικές, οι οποίες ήταν και αφελείς διατυπώσεις. Ούτε υπέρμετρη αισιοδοξία, αλλά ούτε και κατήφια σε αυτές τις περιπτώσεις. Ειδικά μάλιστα με τα στοιχεία τα οποία κατέθεσαν οι επιστήμονες μέχρι τώρα, να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό που είπε ο κ. Παπαζάχος, ότι δηλαδή το μέγεθος το οποίο κατεγράφει 5,9 της κλίμακας Ρίχτερ είναι από τα μεγαλύτερα αναμενόμενα. Υπάρχει μια μετασεισμική δραστηριότητα. Τα πλάνα που βλέπουμε και είναι τα πρώτα που έρχονται από την περιοχή της Αττικής και την περιοχή των Αθηνών δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα όπως τα βλέπουμε. Θα ολοκληρώσουμε την συζήτηση. Οι Ποσειδώνος έχουν πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Επανέρχομαι στον Νίκο Μπρετζάνη από τον ερχόμενο Νίκο. Ναι, Τέρενς, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σίγουρα το ρήγμα της Τουρκίας που επηρεάζει το ρήγμα της Αταλάντης. Πάντως εδώ ο κόσμος είναι συνηθισμένος όταν γίνεται σεισμός να είναι πιο ψύχρεμος τουλάχιστον από την Αθήνα. Είμαστε σε σεισμογενή περιοχή, είμαστε πάνω στο ρήγμα της Αταλάντης. Εάν ενδεχομένως δεν υπάρχει κάποιος κράτης, είμαστε πάνω στο ρήγμα της Αταλάντης ακριβώς. Η Κοπαίδα δηλαδή και το βουνό, το χλωμό που είναι πάνω από την Κοπαίδα είναι πάνω στο ρήγμα της Αταλάντης. Δεν ξέρω κατά πόσον έχει σχέση το ρήγμα της Αταλάντης με τον σεισμό στην Τουρκία. Δεν μπορώ να ξέρω και δεν έχω παρακολουθήσει. Απλώς να τονίσω ότι για ζημιές και δεν έχουν αναφερθεί ακόμη εδώ, τουλάχιστον στην περιοχή, στην επαρχία της Θηβαδιάς, περιμένω κάποιες πληροφορίες και από την επαρχία της Θήβας. Είναι πιο κοντά στο επίκεντρο και είναι σε αρκετή απόσταση ώστε να κινδυνεύουν τα ψηλά κτίρια. Αυτό που είπατε προηγουμένως, δηλαδή η απόσταση από το επίκεντρο με τα υψηλά κτίρια και τα χαμηλά κτίρια. Περιμένουμε κάποιες πληροφορίες και από τη Θήβα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία πληροφόρηση όσον αφορά για ζημιές στη Βιωτία, που είναι δίπλα στο επίκεντρο του σεισμού, τουλάχιστον πιάνει και εμάς. Επαναλαμβάνω ότι σε αυτή την περιοχή, μετά την Πάρνηθα, στον Κυθερώνα, στις πλατές, στις μάσες πλατές, είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια σεισμός, στη δεκαετία του 80. Είναι σεισμογενής η περιοχή και όλοι φοβήθηκαν ότι είχαμε κι άλλον μεγάλο σεισμό. Τότε είχαμε καταστροφές, τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε για καταστροφές στη Βιωτία. Τέρας. Έχουμε νεότερες πληροφορίες από το αστεροσκοπείο. Είναι πληροφορίες οι οποίες λένε ότι η μετασεισμική δραστηριότητα, η οποία φαντάζομαι ότι είναι αντιληπτή σε όλους εκείνους οι οποίοι βρισκόμαστε μέσα σε κτίρια, είναι παρήγορο, είναι δηλαδή θετικό φαινόμενο, διότι σημαίνει
εκτόνωση σεισμικής ενέργειας. Τώρα, μας πάει το Σεισμολογικό Ινστιτούτο πίσω στο 1705. Τότε, σύμφωνα με τα στατιστικά που κρατάει το Εθνικό Αστεροσκοπείο, αστεροσκοπείο της Αθήνας, είχαμε ακριβώς την ίδια περίπου συμπεριφορά. Τότε βέβαια η σεισμική δόνηση ήταν 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πάμε τώρα στον Νικόλα Βαφιάδη, ο οποίος βρίσκεται στο αστεροσκοπείο. Νικόλα. Πράγματι, Τέρενς, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, είναι σπάνιο αυτό το επίκεντρο να δώσει τόσο μεγάλους σεισμούς. Και βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το μέγεθος των σεισμών εκείνης της παλαιάς εποχής, το 1705, σύμφωνα με τις πηγές εδώ του αστεροσκοπείου, δεν ήταν δυνατή επακριβής μέτρηση βεβαίως των σεισμικών φαινομένων και βασίζεται κυρίως σε μαρτυρίες και ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν από εκείνη την εποχή. Ωστόσο, και αυτό γιατί η Αθήνα, γενικά το λεκανοπέδιο της Αττικής, απαρτίζεται κυρίως, είναι δημιουργημένο, θα λέγαμε, από πετρώματα μεταμορφωμένα, που γενικά βρίσκονται στον τελευταίο, στον πιο όριμο, θα λέγαμε, κύκλο της εξέλιξής τους και έτσι οι σεισμικές δονήσεις που δίνουν είναι κατά κανόνα μικρότερων μεγεθών. Ωστόσο, αυτή η εκτόνωση αυτών των 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αυτός ο ισχυρός σεισμός με τη μετασεισμική ακολουθία που φαίνεται να εξελίσσεται μέχρι και αυτή την ώρα και η οποία, όπως πολύ σωστά επισημάνθηκε, είναι ένα παρήγορο γεγονός. Όλη λοιπόν αυτή η σεισμική ενέργεια που εκτονώθηκε με τον κύριο σεισμό, όπως όλα τουλάχιστον μέχρι στιγμής δείχνουν θα είναι ο κύριος σεισμός και με την μετασεισμική ακολουθία, δημιουργούν βεβαίως την ελπίδα ότι και σε συνάρτηση και με τα στατιστικά και ιστορικά δεδομένα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον με μεγάλη πιθανότητα, να έχουμε εξέλιξη ανάλογου φαινομένου στην Αττική. Θα πρέπει να πω, Τέρενς, ότι καθοδόν από το κτίριο του Αντένα, όπου ζήσαμε όλοι το σεισμό, μέχρι και το αστεροσκοπείο Αθηνών, να περιγράψω λίγο την κατάσταση που συνάντησα στους δρόμους. Θα πρέπει να πούμε ότι όλη η Αθήνα έχει βγει κυριολεκτικά στους δρόμους από όλα τα μεγάλα κτίρια. Καθησυχαστικός ο κύριος Λάλλας, φυσικά είπε ο κ. Καθησυχαστικός και συγκρατημένος. Ακριβώς. Είναι οι επιστήμονες μελετούν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ο ρόλος των επιστημόνων να καθησυχάζουν τον κόσμο. Απλώς εκφράζουν τις δικές τους εκτιμήσεις από τις δικές τους μετρήσεις. Και αυτή τη στιγμή οι μετρήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αστεροσκοπείου Αθηνών, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και Πατρών συμπίπτουν και στο επίκεντρο του σεισμού. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ζημιά, βλέπουμε ένα κατεστραμμένο παλαιό οίκημα, το οποίο είχε και σκαλοσιές. Ενδεχομένως το επισκεύαζαν ή το αναπαλαίωναν. Βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος κινείται στο δρόμο. Δεν διαπιστώνουμε πανικό, από την εικόνα τουλάχιστον την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αγία Παρασκευή. Βλέπουμε τον κόσμο να κοιτάει αριστερά-δεξιά, να ελέγχει το δρόμο, να ελέγχει την περιοχή. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας, διότι ακόμη και αυτή τη στιγμή που κινούμεθα, ενώ δεν υπάρχει σεισμική δραστηριότητα, μπορεί κάποιο αντικείμενο να πέσει από ένα μπαλκόνι και να μας τραυματίσει. Ο Κώστας Αρικάσης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστας, ακούμε. Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου έχει πέσει ένα τριώροφο κτίριο. Mm-hmm. Συγκεκριμένα είμαστε στα σύνορα της περιοχής Ερυθρέα και Εκάλη, είναι η οδός Αγίων 40. Σε αυτό εδώ το σημείο έχει καταρρεύσει ακριβώς μπροστά μου μία τριώροφη, ίσως τετραώροφη πολυκατοικία. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος εδώ. Έχουν φτάσει τα σωστικά συνεργεία, προσπαθούν να ανασύρουν τυχόν εγκλωβισμένους. Έχουν βγάλει μία γυναίκα, δεν ξέρουμε αν κάτω από το κτίριο υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πανικός εδώ, ο κόσμος είναι όλος έξω, παρακολουθούν τα σωστικά συνεργεία, είναι η αστυνομία, η πυροσβεστική εδώ, ασθενοφόρα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Σε ποια φάση βρίσκεται, Κώστα, η έρευνα αυτή τη στιγμή? Η έρευνα είναι σε αρχικό στάδιο. Έχουν φτάσει κάποιοι πυροσβέστες, έχουν φτάσει αστυνομικοί, προσπαθούν μέσα στα ερείπια να δουν αν μπορούν να βρουν κάτι. Βρήκαμε έναν άνθρωπο πριν από λίγο που μας είπε ότι ο ίδιος με τα χέρια του έβγαλε μία κοπέλα έξω, αλλά δεν ξέρει αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι η μέσα. Η κοπέλα σε ποια κατάσταση ήταν, Κώστα? Είναι καλά η κοπέλα, είναι τραυματισμένη, αλλά είναι καλά. Είναι και άλλοι τραυματισμένοι. Το θέμα είναι αν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι μέσα στα ερείπια. Είναι γκρεμισμένη η πολυκατοικία, έχει καταρρεύσει ολοσχερός, είναι πάρα πολύς ο κόσμος έξω, έχει μαζευτεί ολόκληρη περιοχή. Εδώ γίνονται προσπάθειες, η αστυνομία προσπαθεί να απομακρύνει τον κόσμο για να βοηθήσει τα σωστικά συνεργεία. Αυτό θα πρέπει ο κόσμος, Κώστα, να το καταλάβει και να το κάνει μόνος του. Είναι κάποιες στιγμές που θα πρέπει να βοηθήσουμε τα σωστικά συνεργεία, να βοηθήσουμε την αστυνομία, να βοηθήσουμε την πυροσβεστική και όλους αυτούς οι οποίοι έτρεξαν από την πρώτη στιγμή να συνδράμουν εκεί όπου υπήρχαν οι ζημιές, εκεί που ενδεχομένως υπάρχει η καταστροφή. Θα πρέπει να βοηθήσουμε με τη στάση μας τα συνεργεία αυτά να κάνουν τη δουλειά τους και να την κάνουν όσο πιο αποτελεσματικά
αποτελεσματικά μπορούν. Εμείς ήδη βλέπουμε εικόνες από το κέντρο της Αθήνας. Είδαμε κτίρια νεοκλασικά στο κέντρο της Αθήνας που έχουν υποστεί μικρορογμές. Δημήτρη, εμείς από μακριά να εκτιμήσουμε. Παρακαλώ, Κώστα. Εδώ δεν μιλάμε για μικρορογμές, εδώ μιλάμε για ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει. Μιλάμε είναι πλήρως αντιληπτό, δυστυχώς. Μία πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει, δυστυχώς. Στον δρόμο δεν είδαμε κάτι άλλο, δεν είδαμε άλλα συντρίμια, δεν είδαμε ούτε καν ρογμές, αλλά εδώ δυστυχώς το θέμα είναι. Είναι στην Καλυθέα. Πες μας ξανά, γιατί πραγματικά είναι μια. Στην Ερυθρέα είναι. Είναι στα σύνορα Ερυθρέας και Κάλλης. Η οδός λέγεται Αγίων 40. Είναι μια τριόροφη πολυκατοικία, έχει καταρρεύσει. Σε ποιον αριθμό, πού ακριβώς βρίσκεται? Δεν γνωρίζω ακριβώς τον αριθμό, είναι στην οδό Αγίων 40. Αντιλαμβάνεσαι την επιμονή μου. Είναι ο δρόμος. Αντιλαμβάνεσαι την επιμονή μου. Καταλαβαίνω, γιατί ίσως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Υπάρχει ανησυχία. Ναι, μα ακούτε τώρα, πρέπει να σταματήσω να μιλάω. Ζητάνε να κάνουν όλη ησυχία, μήπως ακούγονται κάποιοι από κάτω, γι' αυτό απομακρύνονται. Βεβαίως, από και το σημείο. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και εμείς οι δημοσιογράφοι, πρώτα απ' όλους, θα πρέπει να κατανοήσουμε το έργο το οποίο καταβάλουν αυτή τη στιγμή τα σωστικά συνεργεία, ειδικά σε αυτήν την πολυκατοικία η οποία κατέρευσε. Όλοι προσπαθούν να κάνουν στιγμές. Ησυχία, αν με ακούς, Δημήτρη, τα σωστικά συνεργεία έχουν πει μέσα. Είναι ορισμένα σημεία της πολυκατοικίας που οι κολόντες ακόμα στέκονται. Κάποιες άκρες προσπαθούν οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί να μπουν μέσα από εκεί να δουν αν ακούγεται φωνή. Εάν υπάρχουν άνθρωποι, ίσως υπάρχουν άνθρωποι, είναι πολύ πιθανό, γιατί τα σπίτια στην πολυκατοικία αυτή ήταν κατοικήσιμα. Έμεναν, ζούσαν μέσα άνθρωποι, ζούσαν μέσα οικογένειες. Όπως είπαμε, έχουμε και απεγκλωβισμούς. Τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Εδώ δυστυχώς μπροστά μου τον κόσμο είναι όλοι σταματημένοι, κοιτάζουν τα σύνορα. Στη Νέα Ερυθρέα λοιπόν. Ακριβώς, είναι στα σύνορα Νέας Ερυθρέας και Κάλλης. Είναι ένα τριώροφο κτίριο, επαναλαμβάνω, έχει καταρρεύσει. Και ο πρόεδρος του αστεροσκοπείου, ο κύριος Λάλας, βρίσκονται μέσα και παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Επίσης, πριν από λίγα λεπτά ήρθε εδώ και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μπακογιάννη. Αντώνη, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτά που είπε ο σεισμολόγος, ο κύριος Σταυρακάκης, πριν από περίπου μισή ώρα στις τελευταίες τους δηλώσεις. Ότι δηλαδή ο σεισμός που έγινε λίγο ένα λεπτό πριν από τις 3 ήταν ο κύριος σεισμός, ότι οι μετασεισμικές δονήσεις θα συνεχιστούν. Μάλιστα, ο κύριος Σταυρακάκης είπε ότι 10 λεπτά μετά τον σεισμό η μεγαλύτερη ακολούθησε. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Α, επανήλθε η σύνδεση. Ναι, Νίκο. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι, όπως έλεγε ο κύριος Σταυρακάκης, 10 λεπτά μετά τον πρώτο σεισμό ακολούθησε η δυνατότερη μετασεισμική δόνηση, που ήταν εντάσσεως 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και ακριβώς ο κύριος Σταυρακάκης είπε ότι επειδή το επίκεντρο του σεισμού είναι στην περιοχή του Λεκανοπεδίου, οι μετασεισμικές δονήσεις θα είναι αίσθητες και γι' αυτό ακριβώς συνέστησε στον κόσμο ψυχραιμία. Παρά μόνο σε σπίτια που έχουν υποστεί ρογμές, συνέστησε να είναι προσεκτικοί οι ένικοι και αν είναι δυνατόν να γίνει ένας πρόχειρος. Μάλιστα. Το νοσοκομείο της Νέας Ιωνίας, ούτε καν το όνομά του παλικαριού δεν ξέρω. Μάλιστα. Αυτά σας λέω, ειδοποιήστε τους να πάνε αν δεν έχουν πάει. Αν δεν έχουν πάει, είναι μεγάλη η καταστροφή, κύριε Κουίκ. Τρομακτική. Πάνω από 1500 τετραγωνικά είναι το εργοστάσιο αυτό, το οποίο έπεσε σαν χαρτί κάτω. Τι άλλο να σας πω. Σαν χαρτί είμαστε επί 1/4 πνιγμένοι από τη σκόνη. Στο σημείο ότι εκτός από την πυροσβεστική και τα ασθενοφόρα βρίσκονται στην περιοχή από την πρώτη στιγμή και περιμένουν να βγουν οι επιζώντες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μείνουμε. Βεβαίως είμαστε εκεί πάντα, Μάρια, και παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα αυτή την προσπάθεια των πυροσβεστών να απεγκλωβίσουν κάποιους από τους ανθρώπους, τους 6 τουλάχιστον, που έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια αυτή τη τετράωρα πολυκατοικία που έχει ισοπεδωθεί από το σεισμό των 5,9 Ρίχτερ. Εκεί η μεταμόρφωση είναι 3-4 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι 3-4 χιλιόμετρα και αξίζει τώρα να περιγράψουμε πώς οι πυροσβέστες, οι γιατροί και οι ένικοι της πολυκατοικίας που βοηθάνε περνάνε από το ένα σημείο της πολυκατοικίας στο άλλο. Θέλω ο Βασίλης Ουλικόπουλος λίγο δεξιά να δείξει, μάλλον γιατρός είναι, γιατρός ή ένας από τους τραυματιοφορείς, κρατάει και μία τσάντα. Σκευάσματα που διατίθενται στα φαρμακεία και φυσικά είναι, υπάρχουν και έφλεκτα υλικά εδώ, γι' αυτό και αμέσως εκδηλώθηκε η φωτιά. Να πούμε ότι το κτίριο αυτό έχει χτιστεί το 1968, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες από τους ανθρώπους που συναντήσαμε εδώ στην περιοχή. Μάλιστα. Ο Σωτήρης Γιατζόγλου, ενώ θα βλέπουμε πάντα σε απευθεία σύνδεση με το Γιατζόγλου, γιατί γατνά και το ελικόπτερο του στρατού. Να ακούσουμε τον Σωτήρη όμως, ενώ βλέπουμε αυτά. Ναι, Σωτήρη. Θα το ρίξω, κύριε, καλησπέρα σας και πάλι. Βεβαίως, όλο το ενδιαφέρον μας είναι συγκεντρωμένο ακριβώς στα.
του Master του EMG, αν υπάρχει ένα γρίλο. Είναι δικό μα γρίλο, τον φέρνει. Έχει γρίλο, παιδιά! Σα φέρνουμε γρίλο! Έχουμε γρίλο, τον φέρνει τώρα! Όσο πιο πολύ ατοχή έχει ο γρίλο, όσο καλύτερη ατοχή. Δεν είμαστε στον αέρα. Θέλετε. Αυτές είναι στιγμές που δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι, υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Θέλω να πω ότι. Βλέπουμε και το δεύτερο φορείο τώρα. Διαφορετικοί ρόλοι και όλοι πρέπει να βοηθήσουμε για να βγουν ζωντανοί. Να σας μιλήσει ο Σάρκος, ο Γιώργος ο Βλάχος. Ναι, Μαρία. Ήδη από την άλλη πλευρά του κτηρίου, από την πίσω πλευρά, όπως το βλέπετε εσείς από την κάμερα, απεγκλωβίστηκε ένας μικρός 9χρονος. Συγγενείς μέσα. Ο υπεύθυνος της ΕΜΑΚ βρίσκεται λίγο πιο εκεί. Καταστρώνουν κάποιο αρχικό σχέδιο να δουν πώς βλέπουμε εδώ κόβουν κάποιους σωλήνες. Κόβουν κάποιους σωλήνες, στους οποίους θέλουν να χρησιμοποιήσουν και υποστηλώματα. Προσπαθώ εδώ να μας μιλήσει ο υπεύθυνος του. Για να ακούσουμε. Εδώ στον αγώνα έχουμε κολλήσει κάμερες και εγώ πήρα σπίτι μου την Τιρχάν. Πολύ πράγμα. Είναι εκροβισμένα 4 άτομα και γίνεται προσπάθεια να τους διασώσουμε. Γιατί έχουμε πλησιάσει αρκετά. Το τελικό αποτέλεσμα θα μας ελπίζω να είναι ευχάριστο. Μάλιστα. Και εμείς το ελπίζουμε να είναι. Ευχαριστώ. Βλέπουμε εδώ πλάνα πάλι από το δρόμο. Εδώ είναι η πενταώρηση πολυκατοικία που περιέγραψα πριν από 2 λεπτά. Έχει πραγματικά καταρρεύσει. Έχει καταρρεύσει σαν τραπουλόχαρτο. Βλέπουμε εδώ ο κόσμος προσπαθεί να ανοίξει δρόμο. Υπάρχει η εξωτερική περίφραξη της πολυκατοικίας. Ναι. Την οποία προσπαθούν να τη βγάλουν για να βοηθήσουν τα συνεργεία να προχωρήσουν. Βρίσκονται αρκετά άτομα μέσα. Αρκετά άτομα μέσα στην πολυκατοικία. Βλέπουμε ότι τα κάγκελα αυτά είναι από την ταράτσα. Τα οποία έχουν γίνει ένα με το ισόγειο. Αισθάνομαι πάρα πολύ δυσάρεστα, διότι ξεκινήσαμε αυτή την μετάδοση με ένα μάλλον αισιόδοξο κλίμα των μετασεισμικών επιπτώσεων, αλλά δυστυχώς καθώς περνούν οι ώρες, γινόμαστε συλλέκτες και από εκεί και πέρα βέβαια και άγγελοι. Πολύ δυσάρεστο γεγονότων, εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονότων. Πράγματι, τα γεγονότα είναι δυσάρεστα και εδώ παρατηρούμε και βλέπουμε τους απλούς ανθρώπους μαζί με τα συνεργεία της ΕΜΑΚ που καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Και επικρατεί, όπως είναι φυσικά πανικός, κάποιοι συγγενείς κλαίνε, φωνάζουν. Δεν τολμάω να το πιστέψω. Πόσοι όροφοι? 5 όροφοι. Λοιπόν, αρφάδων, δεν έχουμε πληροφορία. Προσπαθούσαμε να σταματήσουμε τα αυτοκίνητα στις διασταυρώσεις για να περάσει ο γερανός της τροχιάς που ερχόταν από εδώ και κανείς δεν μας άκουγε. Κλείναν τις διασταυρώσεις. Ήταν άδειος ο δρόμος, ήταν μποντιλιαρισμένο πίσω ο γερανός πυροσβεστικής και κανείς δεν συγκινιόταν για να σταματήσει στη διάβαση να περιμένει 5-10 λεπτά για να πάει να περάσει ο γερανός. Και βεβαίως όλοι κλείνανε και ακινητοποιήθηκαν το σύστημα. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη, η οποία θα μας κάνει ένα απολογισμό μέχρι τώρα. Κατερίνα, σε ακούμε. Δυστυχώς, Εμίλια, κυρίες και κύριοι, είναι δυσάρεστα τα νέα. Έχουμε συνολικά, όσο περνάει η ώρα, αυξάνονται οι νεκροί. Συνολικά έχουμε 6 νεκρούς. Δυστυχώς, στην Δημητρίου Δέντε στο Μενίδη, αποκατάρρευση ενός κτηρίου, βρήκε τραγικό θάνατο μία γυναίκα και ένα παιδί. Στην οποία βρίσκεται το επίκεντρο του σεισμού, έχει δώσει και στο παρελθόν παρόμοιες σεισμικές δονήσεις, που είναι ικανές να οδηγήσουν τους επιστήμονες σε κάποια αρκετά ασφαλή συμπεράσματα. Ο κύριος Παπαζάχος επίσης νωρίτερα είπε ότι ρωτήθηκε αν υπάρχει συνάφεια αυτής της σεισμικής δόνησης με το μεγάλο σεισμό, τον καταστροφικό σεισμό της Τουρκίας,
και είπε ότι ακόμα κι αν ενεργοποιήθηκε ο σεισμικός χώρος εξαιτίας του μεγάλου σεισμού, δεν μπορεί να αποδοθεί αυτός ο σεισμός στη σεισμική δόνηση της Τουρκίας. Αυτά για την ώρα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους ρεπόρτερ μας. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη και η τηλεφωνική επικοινωνία. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Πάνο Σόμπολο. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ στον Πειραιά. Η αστυνομική διεύθυνση μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν ζημιές στην περιοχή του Πειραιά. Υπάρχουν μόνο μερικά σπασμένα τζάμια, μερικές σπασμένες βιτρίνες και κάποιοι τείχοι που έχουν καταρρεύσει ή έχουν ραγίσει χωρίς να προκαλέσουν σοβαρότερα προβλήματα. Πολύ περισσότερο χωρίς να προκαλέσουν κατάρρευση κάποιου κτηρίου. Υπάρχει ανησυχία στους κατοίκους. Οι ασθενείς από τα νοσοκομεία της περιοχής του Πειραιά εγκατέλειψαν για λίγο τις πρώτες ώρες, τα πρώτα λεπτά του σεισμού, τους στεγασμένους χώρους του νοσοκομείου, αλλά τώρα έχει αρχίσει σταδιακά η αποκατάστασή τους στα δωμάτια των νοσοκομείων της Νίκαιας, κατά κύριο λόγο που είναι από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής, στο νοσοκομείο Μεταξά και άλλες μικρότερες μονάδες. Βλέπουμε πάντα τα φοβερά πλάνα που κατέγραψε η κάμερα της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης από την τετραόροφο κτίριο της Νέας Ερυθρέας. Ρε παιδιά, προς Θεού να πούμε, άμα γίνει κάτι σκοτωθούν αυτοί, να φύγουν αυτοί. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Κώστα Σαρικά, το θεοφύλακτο Σπατούλα, που βρίσκονται στην περιοχή που επλήγει από το σεισμό, και τον Πάνο Σόμπολο, ο οποίος κατευθύνεται ήδη προς την περιοχή του Μενιδίου, που φαίνεται ότι εκεί υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα από το χτύπημα του Εγκέλαδου. Να επαναλάβουμε αυτό που είπε ο υπουργός τύπου. Φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές ζημιές από το σεισμό. Υπάρχουν μέχρι στιγμής 5 ή 6 θύματα. 5 κατά τον κύριο Ρέπα, 6 κατά την αστυνομία. Υπάρχει όμως η ελπίδα ότι η ζημιά θα περιοριστεί σε αυτήν την εικόνα που μόλις σας προανέφερα. Και οπωσδήποτε διαβεβαίωσε ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Με πληροφορούν ότι στο αστεροσκοπείο Αθηνών βρίσκεται και ο συνάδελφος Αντώνης Μανιώτης. Από στιγμή σε στιγμή γίνεται προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και με εκείνον για να μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες από το αστεροσκοπείο Αθηνών. Οι εκτιμήσεις των ειδικών πάντα έχουν τη δική τους αξία, κυρίως για το τι ιδέων γεννέστε από εδώ και μπρος. Υπάρχει μια αίσθηση εδώ, τουλάχιστον στην Αγία Παρασκευή, ότι οι σεισμικές δονήσεις έχουν αραιώσει κατά πολύ. Μέχρι πριν από μισή περίπου ώρα αισθανόμασταν συνεχώς το έδαφος να τρέμει. Τώρα αυτό το συνέστημα δεν γίνεται αντιληπτό, δεν διαπιστώνουμε κάποια σεισμική δόνηση. Και αυτό είναι οπωσδήποτε ευχάριστο για όλους. Όπως ακούσαμε τους ειδικούς, είναι η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση που έχει παρατηρηθεί, που έχει σημειωθεί μετά το σεισμό του 1981 στις Αλκιονίδες Νήσους, με επίκεντρο τις Αλκιονίδες Νήσους. Είδαμε, κυρίες και κύριοι, τα πλάνα σοκ από την περιοχή της Νέας Ερυθρέας, από το τετραόροφο κτίριο που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Προσπαθούμε συνεχώς να επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους, κυρίως με τον Αντώνη Μανιώτη που βρίσκεται στο αστεροσκοπείο, αλλά και τους ρεπόρτερ στην περιοχή
που επλήγει από το σεισμό της Βορειοανατολικής Αττικής. Ακούσαμε τον Υπουργό Τύπου να λέει ότι η εικόνα είναι μέχρι στιγμής 5 θύματα ή 6 από το σεισμό και αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει, αρκετές ζημιές. Υπάρχει ωστόσο κινητοποίηση του μηχανισμού, του κρατικού μηχανισμού, που σπέβδει σε βοήθεια. Όλη η δύναμη της πυροσβεστικής βρίσκεται στους δρόμους και η δύναμη της αστυνομίας. Βλέπουμε ζημιές που έχουν σημειωθεί στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή είναι η ελέσχη αξιωματικών ενόπλων δυνάμεων στην οδό Ριγίλης, στη διασταύρωση της Ριγίλης με τη Βασιλή Σοφίας. Ζημιές στο κτίριο. Να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Λάλα. Να ακούσουμε τι είπε. Λοιπόν, σήμερα στις 14:56 έγινε σεισμός. Το μέγεθος του σεισμού ήταν 5,9. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου στην περιοχή της Πεντέλης. Όπως καταλαβαίνετε... Ακούσουμε αμέσως τώρα τις δηλώσεις που έκαναν πριν από λίγο ο πρόεδρος του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Λάλας, και ο σεισμολόγος, ο κύριος Σταυρακάκης. Να τους ακούσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, όπως είχαμε πει και προηγουμένως, θα εξακολουθούμε να σας ενημερώνουμε κάθε λίγο και λιγάκι, έτσι ώστε να υπάρχει η και υπεύθυνη και άμεση πληροφόρηση του κοινού για όλα αυτά τα θέματα. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το φαινόμενο. Δεν υπάρχει και πάρα πολύ που είναι διαφορετικό από αυτό που σας είχαμε πει προηγουμένως, το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι καθησυχαστικό. Εν τούτης, είναι ένα φαινόμενο που εξελίσσεται και γι' αυτό μας βλέπετε να πηγαίνουμε, να εξετάζουμε τα δεδομένα, να συνεκτιμούμε όλα τα στοιχεία και να επανερχόμαστε για να συνημερώσουμε αμέσως μόλις έχουμε κάτι περισσότερο να σας πούμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σταυρακάκη, ο οποίος είναι διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο οποίος θα προσθέσει και μερικά ακόμα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις τεχνικές λεπτομέρειες του σεισμού. Κύριε Σταυρακάκη. Ήταν ο πρόεδρος του αστεροσκοπείου, ο κύριος Λάλλος, και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Όπως προανέφεραμε, τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε αναλύονται και εξετάζονται με πολύ μεγάλη προσοχή. Επανέρχομαι στο πρώτο θέμα, ότι ο κύριος σεισμός πρέπει να έχει συμβεί. Επομένως, αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Η μετασεισμική δραστηριότητα όμως συνεχίζεται. Πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκαν δύο μετασεισμικές δονήσεις, οι οποίες πρέπει να έγιναν αισθητές σε αρκετές περιοχές. Το μέγεθός τους όμως δεν ξεπέρασε το 4,1. Επανέρχομαι πάλι στο πιο κρίσιμο σημείο, ότι ο κόσμος θα πρέπει όσο μπορεί να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Η μετασεισμική δραστηριότητα δυστυχώς θα συνεχιστεί. Τα μεγέθη όμως που αναμένουμε δεν περιμένουμε να ξεπεράσουν το μέγεθος 5,1, αν συμβεί. Είναι η χειρότερη των περιπτώσεων που μπορεί να μας συμβεί. Τα ενόργανα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα δείχνουν πάντως ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται φυσιολογικά. Γίνονται δεκάδες μικρότεροι σεισμοί, δεν γίνονται αισθητοί ευτυχώς από τους κατοίκους, που σημαίνει ότι το φαινόμενο έτσι, τουλάχιστον για τις επόμενες 12 ώρες, θα συνεχιστεί. Κύριε Σταυρακάκη, 5 βαθμοί είναι επικίνδυνοι σε σπίτια που έχουν υποστεί ρυθμίσεις? Δείτε, σπίτια τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, το είπαμε και στην πρώτη μας ανακοίνωση, επιβάλλεται να ελεγχθούν από τους τεχνικούς για να πούν με εγκυρότητα εάν θα πρέπει να κατοικηθούν, να μείνει ο κόσμος το βράδυ στο σπίτι τους ή όχι. Τα σπίτια τα οποία δεν έχουν υποστεί ζημιές, το μέγεθος ενός μετασεισμού της τάξης των 5 Ρίχτερ, νομίζω ότι δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα. Το 4,1 είναι καθησυχαστικό το γεγονός? Βεβαίως, αναμένουμε. Αλίμονό μας, αν δεν συμβαίνανε αυτοί οι σεισμοί, τότε πραγματικά θα ανησυχούσαμε πολύ περισσότερο. Το ότι σημειώνονται και καταγράφονται και από το σταθμό της Πεντέλης και από το σταθμό των Αθηνών δεκάδες μικροσεισμοί, σημαίνει ότι πράγματι έχουμε μπει σε μια μετασεισμική ακολουθία.
Οπότε θα είστε σίγουροι για το αν το 5,9 ήταν ο βασικός σεισμός. Απόλυτα σίγουροι, γιατί εκφράζεται μια μικρή επιφύλαξη. Στην επιστήμη πάντοτε υπάρχει μια επιφύλαξη. Σχεδόν όμως με βεβαιότητα μπορούμε να σας πούμε ότι το 5,9 είναι ο κύριος σεισμός. Άλλοι σταθμοί δώσαν περισσότερο, ήταν 5,9, μήπως έχουμε και κάποια παράκληση. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το μέγεθος, τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να πούμε πέντε πράγματα να ηρεμήσει και η πολιτεία με τους αρμόδιους φορείς να παράσει κάθε δυνατή βοήθεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις του Προέδρου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, του κυρίου Λάλα, καθώς και του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, του κυρίου Σταυρακάκη. Καθησυχαστικές οι δηλώσεις τους. Πρόκειται μάλλον για τον κύριο σεισμό. Οι σεισμικές δονήσεις που έχουν ακολουθήσει είναι ασθενέστερες. Να επαναλάβουμε τις πληροφορίες ότι μεταξύ των 13 θυμάτων ως τώρα, τα τρία δυστυχώς είναι παιδάκια. Στην σύνδεσή μας είναι ο Ζώης Κακαβάς. Ζώη. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Βρίσκεσαι στο Μενίδη. Βρισκόμαστε στη συμβολή των εδών Παπαφλέσσα και Ιρών Πολυτεχνείου στο Μενίδη. Σε αυτό εδώ το σημείο έχει καταρρεύσει μια πενταόροφη πολυκατοικία. Μια πενταόροφη πολυκατοικία, όπως τα ακούτε. Έχουν ανασύρει δύο παιδάκια νέκρα. Μάλιστα. Έχουν ανασυρθεί άλλες δύο γυναίκες. Οι πληροφορίες λένε ότι η μία γυναίκα έχει πεθάνει και αυτή. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για άλλη μια γυναίκα που είναι μέσα στα ερείπια της πολυκατοικίας. Αντώνη. Τρεις νεκροί λοιπόν μέχρι στιγμής στην πενταόροφη πολυκατοικία. Μπορείς να επαναλάβεις την οδό? Είναι Παπαφλέσσα και Ιρών Πολυτεχνείου. Παπαφλέσσα και Ιρών Πολυτεχνείου. Και Ιρών Πολυτεχνείου είναι μια πενταόροφη πολυκατοικία. Έχουν ανασυρθεί νεκρά δύο παιδάκια και μια ηλικιωμένη γυναίκα και γίνονται έρευνες για να ανασυρθούν και άλλοι εγκλωβισμένοι. Υπάρχει κάποια εκτίμηση πόσοι άλλοι εγκλωβισμένοι βρίσκονται μέσα στην πολυκατοικία? Οι πληροφορίες λένε, γειτόνων πάντα οι πληροφορίες, που ξέρουν τους ανθρώπους που μένουν στην πολυκατοικία, ότι είναι 7 συνολικά οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Πόσοι, 7? Ότι είναι συνολικά 7. 7 οι ένοικοι της πολυκατοικίας, της πενταόραφης πολυκατοικίας. Ας ελπίσουμε. Ότι ναι. Ερχόμενοι προς το Μενίδη συναντήσαμε μεγάλες καταστροφές. Είδαμε καινούργια κτίρια σε κάποιες περιπτώσεις να έχουν πάθει μεγάλες ρογμές, μεγάλες ζημιές. Επίσης και ένας παιδικός σταθμός, από ό,τι μας είπαν οι κάτοικοι, που είναι πολύ κοντά στο σημείο που βρισκόμαστε, έπαθε και αυτός σοβαρές ζημιές. Ήταν παιδάκια εκείνη τη στιγμή μέσα. Ευτυχώς προλάβανε να βγουν από το κτίριο. Η πιο σοβαρή ζημιά στην περιοχή του Μενιδίου είναι εδώ που βρισκόμαστε, στην Παπαφλέσσα και Ιρών Πολυτεχνείου. Μάλιστα. Αντώνη. Να ευχαριστήσουμε τον Ζώη Κακαβά και να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Νίκο Γριλάκη στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων. Σε ακούμε, Νίκο. Ναι, η αγωνία και το άγχος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Χωροταξίας και Περιβάλλοντος είναι στο αν τελικά θα έχουμε διάφορα προβλήματα από τα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ρογμές. Και για το λόγο αυτό το Υπουργείο συνιστά σε όλο τον πληθυσμό που τα κτίρια του έχουν τέτοιες προβλήματα να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση με τους μηχανικούς, με όποιους μηχανικούς μπορούν να βρουν είτε ιδιώτες είτε από το Υπουργείο. Το Υπουργείο έχει ήδη δώσει κάποια τηλέφωνα, να τα επαναλάβουμε, είναι το 6420359 και το 6426787. Και είναι καλό και χρήσιμο οι πολίτες που φοβούνται ότι τα σπίτια τους μπορούν να έχουν καταστεί επικίνδυνα από τις ρογμές που έχουν υποστεί από την μεσημεριανή επίθεση του Εγκέλαδου, να επικοινωνούν μαζί τους. Επίσης να αναφέρουμε ότι το Υπουργείο έχει ήδη κινητοποιηθεί προκειμένου να εντοπίσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εκτός από τις περιοχές όπου εστιάζεται το μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ήδη γνωστές, και σε άλλες περιοχές που μπορεί να είναι μικρότερα τα προβλήματα, αλλά μπορεί ακόμα και ένας μετασεισμός μικρής εντάσεως να προκαλέσει να προβλήματα. Τα πολλαπλασιάσει. Όντως. Να αναφέρουμε επίσης ότι έχει κινητοποιηθεί και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, καλώντας και αυτό τους μηχανικούς να βρίσκονται σε μια κατάσταση ετοιμότητας και να είναι στη διάθεση οποιοδήποτε πολίτη τους καλέσει για να εκτιμήσει ζημιές και να γνωματεύσει αν είναι τα σπίτια κατοικήσιμα ή όχι. Να αναφέρουμε επίσης μια εικόνα από το κέντρο της Αθήνας, ότι σε σχέση με αυτό που είχε συμβεί λίγα λεπτά μετά την επίθεση του Εγκέλαδου, δηλαδή ο κόσμος να είναι συγκεντρωμένος στις πλατείες, τώρα η κατάσταση, η εικόνα είναι διαφορετική. Έχει αρχίσει ο κόσμος να μπαίνει στα σπίτια του,
βέβαια με την όποια επιφύλαξη και με τον όποιο φόβο, και να γίνεται μία αποτίμηση από τους ενίκους των ζημιών που έχουν προκληθεί. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ενώ μας λέει αυτά ο Νίκος Γριλάκης, ότι τα πλάνα που βλέπουμε είναι από το εργοστάσιο Φαράν στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Νίκο Γριλάκη για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Να κάνουμε μία μικρή ανακεφαλαίωση. Οι περιοχές που γνώρισαν την καταστροφική μανία του εγκέλαδου είναι τα βορειοδυτικά κατά κύριο λόγο προάστια, το Μενίδη, Θρηνή, 4 θύματα, ενώ έχουν καταρρεύσει ολικά ή μερικά τουλάχιστον 40 κτίρια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 70 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στο εργοστάσιο της Ρικομέξ, στη λεωφόρο Αθηνών, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, ενώ κλιμάκιο των ΕΚΑΜ προσπαθεί, της ΕΜΑΚ ή των ΕΚΑΜ, δεν μπορώ να διευκρινίσω, προσπαθεί να εντοπίσει εγκλωβισμένους στο εργοστάσιο του Φουρλή στο Τατόι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάτω από τα ερείπια 50 εργαζόμενοι. Στην Νέα Ερυθρέα κατέρευσε μια πολυκατοικία, όπως και στη Μεταμόρφωση και στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου είναι καταπλακωμένη αλλά ζωντανή μια έγκυος γυναίκα. Και βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσής της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Πάνος Όμπολος. Πάνο. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς νεότερα πάλι έχουμε νέα θύματα. Προσθέθηκαν άλλοι δύο νεκροί στην λίστα των θυμάτων από τον καταστροφικό σεισμό. Έτσι ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 13 μαζί με τους 13. Δύο που πέθαναν από καρδιακή προσβολή. Μάλιστα. Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών, όπως λένε οι ειδικοί, θα μεγαλώσει, διότι στο εργοστάσιο στην Τατοίου, στο Μενίδη, εκεί στο εργοστάσιο Ρικομέξ, το οποίο άνοιξε η γη και το κατάπιε, όπως λένε, αυτό το εργοστάσιο, και έχουν παγιδευτεί 70 άτομα. Δυστυχώς εδώ θα υπάρξουν και άλλα θύματα, εκτιμούν οι ειδικοί. Το μεγαλύτερο βάρος των συνεργείων διάσωσης της πυροσβεστικής έχει πέσει σε αυτόν το χώρο. Βέβαια υπάρχουν και άλλες πολυκατοικίες που έχουν καταρρεύσει και προσπαθούν και στα χαλάσματα αυτών των πολυκατοικιών στο Μενίδη και στη Μεταμόρφωση να κάνουν απεγκλωβισμούς. Ωστόσο όμως το βάρος έχει πέσει εδώ, όπως έγινε γνωστό, και η ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης διατάχθηκε να φύγει από την συμπορτεύουσα και να έρθει στην Αθήνα να βοηθήσει το έργο της διάσωσης, να βοηθήσει τα άλλα συνεργεία της ΕΜΑΚ Αθήνας που δουλεύουν ασταμάτητα από την πρώτη στιγμή στα χαλάσματα των κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Για τον αριθμό των τραυματιών, και αυτός αυξάνεται συνέχεια, δεν μπορεί να δώσει κανένας ακριβές νούμερο. Ωστόσο όμως θα πλησιάσει, λένε οι ειδικοί, τους 100. Οι καταρρεύσεις σπιτιών είναι επίσης πάρα πολλές, αλλά εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η διάσωση των θυμάτων που είναι καταπλακωμένοι κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που έχουν καταρρεύσει, και σε δεύτερη μοίρα είναι τα υπόλοιπα. Τώρα αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρουμε σε ποια σημεία έχουν ανασύρθει. Βεβαίως θα ήταν χρήσιμο. Είναι στην οδό Αχαρνών 10 στο Μενίδη, κατέρευσε σπίτι, έχουν ανασύρει νεκρούς. Στην διασταύρωση Ηρώων, Πολυτεχνείου και Παπαφλέσσα έχουν ανασύρει και εκεί 3 ή 4 νεκρούς. Στη διασταύρωση Δημητρίου Δέδε και Δαμάσκου στο Μενίδη έχουν ανασύρει 2 νεκρούς. Από ένα ξενοδοχείο η Βίσκος που κατέρευσε στην Μεταμόρφωση Αττικής έχουν ανασύρει έναν, και λένε ότι είναι ένας ακόμα, ο οποίος όμως είναι ζωντανός και προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν. Και από οι υπόλοιποι νεκροί είναι από καταρρεύσεις άλλων κτηρίων πάλι στην περιοχή του Μενιδίου. Και έχουμε μια πληροφορία πάνω ότι στη Νέα Φιλαδέλφια είναι καταπλακωμένη αλλά ζωντανή μία έγκυος γυναίκα και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού της. Τέτοιες επιχειρήσεις, ειδικά για αυτή, βέβαια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θα σωθεί η μάνα, θα σωθεί και το παιδάκι. Ακριβώς. Που έχει στην κοιλιά της. Ωστόσο όμως τέτοιες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω από
15-20 μπορεί να είναι σε διάφορα σημεία του Μενιδίου, της Μεταμόρφωσης, της Φιλαδέλφειας, των Θρακομακεδόνων, της Κάτω Κηφισιάς, δηλαδή των χώρων όπου είναι κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Γίνονται τέτοιες προσπάθειες, αλλά ο όγκος των συνεργείων, το μεγαλύτερο βάρος των συνεργείων διάσωσης έχει πέσει στην Τατοίου 1, όπως είπαμε, στο Ρικομέκ. Πάνω με ενημερώνουν ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Θεοφύλακτο Σπατούλα από το εργοστάσιο της Ρικομέκ. Να τον ακούσουμε. Οπότε, Θεοφύλακτε. Θα σας πει περισσότερα και συγκεκριμένα. Καλά τα νέα από το εργοστάσιο της Ρικομέκ. Πριν από λίγο τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν δύο επιζώντες, την κυρία Λιάγκουρα Ελένη και τον κύριο Γιώργο Λάτζα. Μάλιστα. Τα ονόματά τους τα είπαν τόσο και σε εμάς, αλλά και στους συναδέλφους τους. Είναι καλά στην υγεία τους. Είναι καλά στην υγεία τους. Παρ' όλα αυτά τους πήραν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μεταφέρουν σε κάποιο νοσοκομείο για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση τώρα της ευχαριστήσεως λοιπόν, τα νέα. Πιστεύουμε και οποιαδήποτε νέα. Ας ελπίσουμε τα νέα μέχρι τέλους να είναι ευχάριστα και να σωθούν οι εργαζόμενοι που έχουν εγκλωβιστεί. Πάνω Σόμπολε, υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες που θέλεις να μας δώσεις? Εκείνο που θέλω να πω, να επισημάνω, είναι ότι όλες οι υπηρεσίες, τουλάχιστον σε αυτές που ασχολούμαστε εμείς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της ελληνικής αστυνομίας, βρίσκονται στο πόδι. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής και ο αρχηγός της αστυνομίας έδωσαν εντολές να όλοι να τεθούν σε επιφυλακή και στη διάθεση των επικεφαλής και να προσφέρουν κάθε βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τη μανία του Εγκέλαδου. Ενώ αυτά τα λες εσύ πάνω, εμείς βλέπουμε στις οθόνες μας πλάνα από το εργοστάσιο Φουρλής. Φουρλής, ναι, που έχει, καταρρεύσει το εργοστάσιο Φουρλής. Ήταν ένα από τα πρώτα που αναφέρθηκαν στην πυροσβεστική υπηρεσία και το μεταδώσαμε αμέσως εμείς, γιατί το πρώτο όχημα της πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο ανέφερε ακριβώς αυτό το πράγμα, την κατάρρευση αυτού του εργοστασίου. Μάλιστα. Πάντως όλα τα συνεργεία διάσωσης βρίσκονται στο πόδι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης μου έλεγε προηγουμένως, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ότι διατάχθηκε η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης, έρχεται στην Αθήνα, διατάχθηκαν και άλλες ειδικές δυνάμεις και έρχονται στην Αθήνα για να βοηθήσουν την ελληνική αστυνομία και τα Μάλιστα, πάνω. Με ενημερώνουν ότι στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κώστα Σαρικά.